όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν. Δόξα σου ο Θεός, όλα ελίξανε όμορφα και ομαλά. Κοινωνήσατε? Όχι, δεν κοινωνάω τώρα. Πρέπει να είσαι έτοιμη. Χωρίς συνοστισμό, με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και αντισηπτικά σε όλους τους χώρους του Μητροπολιτικού Ναού, δεκάδες πιστοί βρέθηκαν το πρωί στον Άγιο Μινά στο Ηράκλειο για να συμμετέχουν στην πρώτη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία πιστών μετά την εφαρμογή της καραντίνας. Έκανε κάθε πρωί την προσευχή μου, έβαζα τη μία μου και ήμουν ήσυχη. Αλλά και σήμερα το απόλαυσα, έτσι η ψυχή μου μέσα είναι πολύ καλή. Τίποτε δεν οριμάζει και δεν βαθαίνει τον άνθρωπο όσο μία δοκιμασία. Δεν αντιμαχόμαστε την επιστήμη, δεν απειλούμαστε από τον φόβο ή την απειλή μιας παθολογικής καταστροφολογίας. Ο εφημέριος και οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ναού είχαν φροντίσει για την υποδειγματική εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, ορίζοντας τα σημεία στα οποία μπορούσαν να σταθούν οι πιστοί. Με κορδέλες δεν μπορούσα, και την είχαν καλύψει, δεν μπορούσα να καταφέρω. Κοινωνήσατε? Όχι βέβαια, γιατί είναι η αγία κοινωνία, δεν πρέπει να προετοιμαστεί, κάποιος. Είμαστε 50 άτομα επιτρεπότανε και μας είχαν σποραδικά στην εκκλησία κανονίσει γύρω-γύρω και τώρα που βρεθήκαμε είπαμε να τα πούμε. Η Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία 50 πιστών, κάποιοι εκ των οποίων αποφάσισαν να κοινωνήσουν. Ήρθατε σήμερα στη λειτουργία? Ναι, αγάπη μου. Κοινωνήσατε? Ναι, αγάπη μου. Η ευλογία του Θεού μαζί σε όλο τον κόσμο. Δεν αυτό μόνο θέλω. Όχι, όχι. Το Θεό μαζί σας και τίποτα άλλο, παιδιά μου. Κλειστές όμως βρήκαν τις πόρτες του ναού οι πιστοί στον Άγιο Ελευθέριο, στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο. Θεωρούμε βέβυλα, ανίερα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, τέλος πάντων, δεν ξέρω από ποιον ακριβώς, και αφορούν στα θέματα της λατρείας. Παρά τις οδηγίες της Αρχιεπισκοπής και της Μητρόπολης, ο εφημέριος πατέρας Αμφιλόχιος εξηγεί ότι διαφοροποιήθηκε, καθώς παραμένει αντίθετος στο σύνολο των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί στους ιερούς ναούς από την έναρξη της καραντίνας. Έγινε με τον τρόπο που γινόταν και τις προηγούμενες Κυριακές. Για να μην έχουμε εδώ πέρα ένα ατέλειωτο θέατρο, όχι για κανέναν λόγο. Τα μέτρα αυτά είναι καλά, επαναλαμβάνω, για τον οποιοδήποτε άλλο χώρο, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε έναν ιερό χώρο. Αν ο χώρος έχει σταματήσει να είναι ιερός, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Από την ώρα που δέχομαι ότι ο χώρος είναι ιερός και κατά συνέπεια εγώ λειτουργώ, δεν μπορώ να εφαρμόσω τέτοια μέτρα σε αυτόν τον χώρο. Η ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί τις προηγούμενες ημέρες στην είσοδο του ναού δεν ήταν γνωστή σε όλους τους κατοίκους της περιοχής και αρκετοί ήταν εκείνοι που πήγαν το πρωί στην εκκλησία χωρίς όμως να τους επιτραπεί η είσοδος. Προσωπικά είμαι διαφοροποιημένος από μέρες τώρα σε σχέση με όλα αυτά τα κομικοτραγικά που γίνονται. Είπαμε αν κάποιος τους πει κρανα χωρίς λόγο. Αλλά αυτό το οποίο είναι ζητούμενο είναι να γίνει το θέλημα του Θεού.